Αγαπητοί μας τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Ο άνθρωπος έχει τέτοιες δυνάμεις ώστε να μπορεί να μεταδώσει το καλό ή το κακό στο περιβάλλον του. Αυτά τα θέματα είναι πολύ λεπτά. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πρέπει να βλέπουμε το κάθε τι με αγαθό τρόπο. Τίποτα το κακό να μην σκεπτόμαστε για τους άλλους. Και ένα βλέμμα και ένα στεναγμός επιδρά στους συνανθρώπους μας. Και η ελάχιστη αγανάκτηση κάνει κακό. Να έχουμε μέσα στην ψυχή μας αγαθότητα και αγάπη. Αυτά να μεταδίδουμε. Η καρδιά μας πρέπει να έχει λογισμούς καλούς. Με αυτά τα λόγια, αγαπητοί μου αδελφοί, ξεκινάει ένα εκπληκτικό κείμενο μαρτυρία του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Το θέμα του είναι οι λογισμοί της καρδιάς και γι' αυτό και αυτό θα παρουσιάσουμε στην απόψινή μας εκπομπή. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να προσέχουμε να μην αγανακτούμε με τους ανθρώπους που μας βλάπτουν. Μόνο να προσευχόμαστε για αυτούς με αγάπη. Ό,τι και αν κάνει ο συνανθρωπός μας, ποτέ να μην σκεπτόμαστε κακό για αυτόν. Πάντοτε να ευχόμαστε αγαπητικά. Πάντοτε να σκεπτόμαστε το καλό. Δεν πρέπει ποτέ να σκεπτόμαστε για τον άλλον ότι θα του δώσει ο Θεός κάποιο κακό ή ότι θα τον τιμωρήσει για το αμάρτημά του. Αυτός ο λογισμός φέρνει πολύ μεγάλο κακό, χωρίς εμείς να το αντιλαμβανόμαστε. Πολλές φορές αγανακτούμε και λέμε στον άλλον, δεν φοβάσαι τη δικαιοσύνη του Θεού, δεν φοβάσαι μη σε τιμωρήσει. Άλλη φορά πάλι λέμε, ο Θεός δεν μπορεί, θα σε τιμωρήσει για αυτό που έκανες. Ή Θεέ μου, μη κάνεις κακό σε αυτόν τον άνθρωπο για αυτό που έκανε. Ή να μην πάθει αυτό το πράγμα ο τάδε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουμε βαθιά μέσα μας την επιθυμία να τιμωρηθεί ο άλλος. Αντί όμως να ομολογήσουμε το θυμό μας για το σφάλμα του, παρουσιάζουμε με άλλον τρόπο την αγανάκτησή μας και δήθεν παρακαλούμε τον Θεό για αυτόν. Έτσι όμως στην πραγματικότητα καταριόμαστε τον αδελφό. Άλλοτε αντί να προσευχόμαστε, λέμε στον συνάνθρωπο που μας έβλαψαν οι πράξεις του, να τον βρεις από το Θεό, να σε πληρώσει ο Θεός για το κακό που μου έκανες. Και τότε πάλι ευχόμαστε να τον τιμωρήσει ο Θεός. Ακόμη και όταν λέμε «βλέπει ο Θεός», η διάθεση της ψυχής μας ενεργεί κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, επηρεάζει την ψυχή του συνανθρώπου μας και αυτός μπορεί να πάθει πραγματικά κακό. Όταν κακομελετάμε, κάποια κακή δύναμη βγαίνει από μέσα μας και μεταδίδεται στον άλλον όπως μεταφέρεται η φωνή με τα ηχητικά κύματα και όντως ο άλλος παθαίνει κακό. Γίνεται κάτι σαν βασκανία που αναγνωρίζει και ο Άγιος Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος, όταν ο άνθρωπος έχει για τους άλλους κακούς λογισμούς. Αυτό γίνεται από τη δική μας αγανάκτηση. Εμείς μεταδίδουμε μυστικό τον τρόπο την κακία μας. Δεν προκαλεί ο Θεός το κακό, αλλά η κακία των ανθρώπων. Δεν τιμωρεί ο Θεός, αλλά η δική μας κακή διάθεση μεταδίδεται στην ψυχή του άλλου μυστηριωδώς και κάνει το κακό. Ο Χριστός ποτέ δεν θέλει το κακό. Αντίθετα παραγγέλει, ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς. Η βασκανία είναι πολύ άσχημο πράγμα. Είναι η κακή επίδραση που γίνεται όταν κανείς ζηλέψει ή ορεχθεί κάτι ή κάποιον. Θέλει μεγάλη προσοχή. Η ζήλια κάνει πολύ κακό στον άλλον. Αυτός που βασκαίνει δεν το βάζει καν στο νου του ότι κάνει κακό. Είδατε τι λέει και η Παλαιά Διαθήκη. Βασκανία γάρ φαυλότητος άμα βρείτε καλά. Όταν όμως ο άλλος είναι άνθρωπος του Θεού και εξομολογείται και μεταλαμβάνει και έχει πάνω του τον σταυρό, δεν τον πιάνει τίποτα. Όλοι οι δαίμονες να πέσουν πάνω του δεν καταφέρνουν τίποτα. Μέσα μας υπάρχει ένα μέρος της ψυχής που λέγεται ηθικολόγος. Αυτός ο ηθικολόγος όταν βλέπει κάποιον να παρεκτρέπεται επαναστατεί. Ενώ πολλές φορές αυτός που κρίνει έχει κάνει την ίδια παρεκτροπή. Δεν τα βάζει όμως με τον εαυτό του αλλά με τον άλλον. Και αυτό δεν το θέλει ο Θεός.
Λέμε, παραδείγματος χάρη, έπρεπε να κάνεις αυτό, δεν το έκανες και την έπαθες. Στην πραγματικότητα, επιθυμούμε να πάθει ο άλλος κακό για αυτό που έκανε. Όταν σκεπτόμαστε το κακό, τότε μπορεί πράγματι να συμβεί. Κατά ένα μυστηριώδη και αφανή τρόπο, μειώνουμε στον άλλον τη δύναμη να πάει στο αγαθό. Του κάνουμε κακό. Μπορεί να γίνουμε αιτία να αρρωστήσει, να χάσει τη δουλειά του, την περιουσία του και άλλα. Με αυτόν τον τρόπο δεν κάνουμε κακό μόνο στον πλησίον μας, αλλά και στον εαυτό μας, γιατί απομακρυνόμαστε από τη χάρη του Θεού. Και τότε προσευχόμεθα και δεν εισακούμεθα. Ετούμεν και ου λαμβάνομεν. Γιατί? Το σκεφτείμε κάποιον ποτέ αυτό? Διότι κακώς ετούμεθα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να θεραπεύσουμε την τάση που υπάρχει μέσα μας να αισθανόμαστε και να σκεπτόμαστε με κακία για τον άλλον. Είναι δυνατόν να πει κάποιος έτσι που φέρεται ο τάδε θα τιμωρηθεί από το Θεό και να νομίζει ότι το λέει χωρίς κακία. Είναι όμως πολύ λεπτό πράγμα να διακρίνει κανείς αν έχει ή δεν έχει κακία. Δεν φαίνεται καθαρά. Είναι πολύ μυστικό πράγμα τι κρύβει η ψυχή μας και πώς αυτό μπορεί να επιδράσει σε πρόσωπα και πράγματα. Δεν συμβαίνει το ίδιο αν πούμε με τα φόβο ότι ο άλλος δεν ζει καλά και να προσευχόμαστε να τον βοηθήσει ο Θεός και να του δώσει μετάνοια. Δηλαδή, ούτε λέμε, ούτε κατά βάθος επιθυμούμε να τον τιμωρήσει ο Θεός για αυτό που κάνει. Τότε όχι μόνο δεν κάνουμε στον πλησίον κακό, αλλά του κάνουμε και καλό. Όταν έρχεται κανείς για τον πλησίον του, μια καλή δύναμη βγαίνει από αυτόν και πηγαίνει στον αδελφό και τον θεραπεύει, τον δυναμώνει, τον ζωογονεί. Μυστήριο πώς φεύγει από μας αυτή η δύναμη. Όμως πράγματι, αυτός που έχει μέσα του το καλό στέλνει την καλή αυτή δύναμη στους άλλους μυστικά και απαλά. Στέλνει στον πλησίον του φως, που δημιουργεί ένα κύκλο προστασίας γύρω του και τον προφυλάσσει από το κακό. Όταν έχουμε για τον άλλον αγαθή διάθεση και προσευχόμαστε, θεραπεύουμε τον αδελφό και τον βοηθάμε να πάει προς τον Θεό. Υπάρχει μια ζωή αόρατη, η ζωή της ψυχής. Αυτή είναι πολύ ισχυρή και μπορεί να επιδράσει στον άλλον, έστω και αν μας χωρίζουν χιλιόμετρα. Συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος και λέει ότι αυτό γίνεται και με την κατάρα, η οποία είναι δύναμη που ενεργεί το κακό. Αν όμως πάλι με αγάπη προσευχηθούμε για κάποιον, όση απόσταση και αν μας χωρίζει, μεταδίδεται το καλό. Άρα και το καλό και το κακό δεν τα επηρεάζουν οι αποστάσεις. Μπορούμε να τα στείλουμε σε αποστάσεις απέραντες. Ο θρός της ψυχής φτάνει μυστηριωδώς και επηρεάζει τον άλλον. Έστω και αν δεν εκφράσουμε ούτε μία λέξη. Και χωρίς να μιλήσουμε, μπορεί να μεταδώσουμε το καλό ή το κακό, όση και αν είναι η απόστασή μας που μας χωρίζει από τον άλλον. Αυτό που δεν εκφράζεται έχει συνήθως περισσότερη δύναμη από τα λόγια. Η κακή δύναμη δεν έχει φραγμούς. Δεν εμποδίζεται ούτε από κλειδαριές ούτε από αποστάσεις. Η κακή δύναμη μπορεί και το αυτοκίνητο ακόμα να τον γκρεμίσει χωρίς να υπάρχει καμία βλάβη. Καταλάβατε λοιπόν πως οι κακές μας σκέψεις, η κακή μας διάθεση επηρεάζουν τους άλλους. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε και τον τρόπο να καθορίσουμε το βάθος του εαυτού μας από κάθε κακία. Όταν η ψυχή μας είναι αγιασμένη, ακτινοβολεί το καλό. Στέλνουμε τότε σιωπηλά την αγάπη μας χωρίς να λέμε λόγια. Βέβαια αυτό στην αρχή είναι λίγο δύσκολο. Διαβάζουμε πως ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος πρώτα ήταν ανίκανος να κάνει το καλό, ενώ μετά που ήλθε ο Χριστός μέσα του έγινε ανίκανος να κάνει το κακό. Και φώναζε μάλιστα: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμεί ο Χριστός». Το έλεγε, το κήρυτε με κάφηση, ότι έχω τον Χριστό μέσα μου. Ενώ πρωτήτερα έλεγε, ήθελα να κάνω το καλό, αλλά δεν μπορούσα. Έτσι θα αποσπάσουμε τη χάρη του Θεού και θα καταστούμε ένθεοι. Άμα δοθούμε κατά κία, άμα δοθούμε στην αγάπη του Χριστού, τότε όλα θα μεταβληθούν, όλα θα μεταστοιχειωθούν, όλα θα μεταποιηθούν, όλα θα μετουσιωθούν. Η καρδιά μας θα καθαρίσει. Ο θυμός, η οργή, η ζήλια, ο φθόνος, η αγανάκτηση, η κατάκριση, η αχαριστία, η μελαγχολία, η κατάθλιψη, όλα θα γίνουν αγάπη, χαρά, λαχτάρα, θείος έρος, παράδεισος.
Ας ανοίξουμε τα παράθυρα της ψυχής μας να μπει το ανέσπερον φως. Καληνύχτα σας.